Υπάρχουν τα μαθηματικά και οι μαθηματικές αλήθειες. Τα μαθηματικά είναι ένα εργαλείο του ανθρώπου, μια επινόηση, ένας τρόπος με τον οποίο ορθολογικά να προσεγγίζεις τις αλήθειες. Ωστόσο, οι μαθηματικές αλήθειες υπάρχουν και εκτός του ανθρώπου, εκτός του ανθρώπινου νου και χωρίς την ύπαρξη του ανθρώπου στο σύμπαν. Είναι αυτές που επιτρέπουν στο σύμπαν να λειτουργεί. Οι μαθηματικές αλήθειες είναι αυτές που τρέχουν το σύμπαν. Το ερώτημα που τίθεται είναι λοιπόν πώς φτιάχνουμε, πώς χτίζουμε μια μαθηματική θεωρία για να προσεγγίσουμε τις αλήθειες ενός συστήματος. Αν για παράδειγμα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μελετήσουμε τις γεωμετρικές αλήθειες πάνω σε ένα επίπεδο χώρο, μια καλή αρχή είναι να αρχίσουμε με τα αξιώματα, με τις παραδοχές του Ευκλήδη, τα λεγόμενα αξιώματα του Ευκλήδη, όπως για παράδειγμα ότι από ένα σημείο εκτός ευθείας περνάει μοναδική παράλληλος ως προς την ευθεία αυτή. Για να μελετήσουμε λοιπόν τις γεωμετρικές αλήθειες στο επίπεδο, αρχίζουμε από τις παραδοχές του Ευκλήδη και πάνω στις παραδοχές, συνδυάζοντας αυτές τις παραδοχές, δημιουργούμε τα λεγόμενα θεωρήματα. Χρησιμοποιώντας παραδοχές, αξιώματα και θεωρήματα, προκύπτουν άλλα θεωρήματα και έτσι σιγά σιγά χτίζουμε τις αλήθειες που διέπουν το επίπεδο. Ωστόσο, αν θέλει κανείς να μελετήσει τις αλήθειες σε άλλους κόσμους, για παράδειγμα στη Γη, οι παραδοχές στις επίπεδες γεωμετρίας δεν είναι καλές παραδοχές. Και για να χτίσεις μια μαθηματική θεωρία που να μελετάει αυτές τις αλήθειες, πρέπει να αλλάξεις αυτές τις παραδοχές, να αλλάξεις αυτά τα αξιώματά σου. Για παράδειγμα, το αξίωμα που αναφέραμε πριν, ότι από σημείο εκτός ευθείας περνάει μοναδική παράλληλος, δεν ισχύει στη σφαίρα. Στη σφαίρα οι ευθείες είναι μέγιστη κύκλη και είναι εύκολο να δει κανείς ότι από ένα σημείο εκτός μεγίστου κύκλου, από την Αθήνα ως προς τον Ισημερινό, δεν περνάει κανένας άλλος μέγιστος κύκλος που να μην τέμπνει τον Ισημερινό. Γι' αυτό και Ευκλήδης το αξίωμα αυτό το έχει ονομάσει έτοιμα, διότι σε άλλους κόσμους δεν είναι καλή παραδοχή. Για να μελετήσουμε τον κόσμο γύρω μας ορθολογικά, πολλές φορές χρειάζεται να αλλάξουμε τις παραδοχές μας και αυτό οφείλεται είτε διότι μελετάμε άλλα συστήματα, για παράδειγμα το επίπεδο ή τη σφαίρα, ή επειδή μελετάμε το ίδιο σύστημα σε διαφορετικές κλίμακες, για παράδειγμα όταν μελετάμε κοντινές αποστάσεις μας ενδιαφέρει η επίπεδη γεωμετρία, αλλά όταν μελετάμε αποστάσεις κλίμακας γης μας ενδιαφέρει περισσότερο η γεωμετρία στη σφαίρα, ή επειδή, ή για παράδειγμα πηγαίνοντας κάπου αλλού στη φυσική, η διαφορά νευτόνιας φυσικής με τη θεωρία της σχετικότητας έχει να κάνει με τις ταχύτητες. Αν μιλάμε για μικρές ταχύτητες ή αν μελετάμε για ταχύτητες συγκρίσιμες με την ταχύτητα του φωτός. Επομένως, αλλαγές στις παραδοχές χρειάζονται όταν αλλάζει το σύστημα το οποίο μελετάμε, η κλίμακα στην οποία προσπαθούμε να μελετήσουμε αυτό το σύστημα ή κάνοντας μια έτσι ευρύτερη αναλογία με προσπάθεια να μελετήσουμε κοινωνίες ή άλλα συστήματα, μπορεί και η πραγματικότητα να αλλάζει γύρω μας και γι' αυτό για να καταλάβουμε, να προσεγγίσουμε αυτή την πραγματικότητα με ορθολογικό τρόπο, χρειάζεται πολλές φορές να αλλάζουμε τις παραδοχές πάνω στις οποίες βασίζουμε τους ορθολογικούς συλλογισμούς μας. Και πολλά είναι τα άσχημα της ελληνικής πραγματικότητας που θα ήθελε κανείς να αλλάξει, αλλά εγώ, εφόσον είμαι ακαδημαϊκός, θα σας πω κάτι πολύ σαφές που έχει να κάνει με την παιδεία. Νομίζω ότι η παιδεία χρειάζεται αριστεία και αριστεία η οποία δεν θα είναι μεμονωμένη, αλλά θα είναι συγκεντρωμένη. Χρειάζεται η Ελλάδα ένα κέντρο αριστείας επιστημονικής που μαζί της θα συμπερασύρει μια επιχειρηματική καινοτομία και γενικότερα θα οδηγεί σε μια εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, την οποία πολύ χρειαζόμαστε. Και το πιστεύω αυτό, ότι αν επιλέξουμε τους καλύτερους φοιτητές από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας μας, όπως ας πούμε το Πολυτεχνείο το οποίο τέλειωσα, υπάρχει πολύ καλό ταλέντο, υπάρχει πολύ καλό δυναμικό για να στήσουμε αυτή την αριστεία. Χρειαζόμαστε ένα κέντρο αριστείας. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με ψήγματα αριστείας τα οποία είναι διασκορπισμένα στην ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα.
ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Χρειαζόμαστε την κρίσιμη μάζα που θα μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο της αισθοσοφίας.